Ο κύκλος των αντιφωνικών συζητήσεων και συνεντεύξεων συνεχίζεται. Έχουμε τον κύριο Ζιάκα εδώ, με εμένα τον Νίκο το Μαυρίδη. Θα συζητήσουμε για τον Ρενέ Ζιράρ, πάνω στον οποίο έχετε δουλέψει πάρα πολύ, από όσο ξέρω. Έχετε δημοσιεύσει πολλά κείμενα. Θα θέλαμε να μας κάνετε μια εισαγωγή έτσι, στο πώς εσείς βλέπετε την φιλοσοφία του Ρενέ Ζιράρ σε σχέση κιόλας με τους δικούς σας στόχους, τους θεωρητικούς ή οποιουσδήποτε άλλους. Ναι, καταρχήν να ευχαριστήσω και πάλι που με τιμάτε. Ο Ζιράρ είναι μια πολύ σπουδαία μορφή. Θα έλεγα ότι για έναν τομέα ειδικά, αυτό που με τον οποίο ασχολήθηκα και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, την κοινωνική οντολογία, δηλαδή το πού θεμελιώνεται το κοινωνικό γεγονός, το έργο του αποτελεί επιστημολογική τομή. Όταν λέω επιστημολογική τομή, εννοώ ότι ενώ μέχρι τώρα το θέμα αυτό καλύπτονταν από, στην καλύτερη περίπτωση, από φιλοσοφικές προσεγγίσεις, από φιλοσοφικές οι οποίες προσπαθούσαν πράγματι να δώσουν μια απάντηση στα θέματα, δεν είχε μέχρι την εποχή, μέχρι το έργο το δικό του, διατυπωθεί, ανοίξει κάποιος δρόμος με καθαρά επιστημονική μεθοδολογία. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρώτο και κυριότερο πρόβλημα και σκοτεινότερο είναι η γένεση του συλλογικού υποκειμένου. Λοιπόν, πώς πρώτο γεννήθηκε η συλλογικότητα και πάνω στην οποία, εν συνεχεία, με την ανάπτυξη και τούτου καθεξής, φτιάχτηκαν οι πολιτισμοί. Εμένα με είχε απασχολήσει το ζήτημα αυτό. Δεν είχα άποψη. Το προσπέρασα με την απλή φιλοσοφική προσέγγιση που λέει ότι το όποιο κοινωνικό γεγονός, η όποια νοηματοδότηση του κοινωνικού γεγονότος πολλώνεται ανάμεσα σε δύο στοιχεία. Το ιδανικό, αυτό που συλλαμβάνουμε ως το τέλειο, έτσι, και το κακό που θέλουμε να αποφύγουμε. Οπότε, αυτό που πραγματοποιούμε είναι κάπου στη μέση. Λοιπόν, και πώς τελικά διασφαλίζεται ότι αυτό που πέτυχε μια γενιά θα μπορέσει να το συνεχίσει η επόμενη και ούτω καθεξής. Η παιδεία, αυτή η σχέση δηλαδή όπου η παλιά γενιά έρχεται και εκπαιδεύει τη νέα, την εντάσσει δηλαδή σε έναν ενιαίο προσανατολισμό, κοινό προσανατολισμό, προϋποθέτει ότι υπάρχει μια παράδοση. Δηλαδή, αυτό όλο συνιστά παράδοση. Και αυτό γίνεται ορατό σαν συγκεκριμένος πολιτισμός. Ο ελληνικός πολιτισμός, ο αιγυπτιακός, ο κινέζικος και ούτω καθεξής. Λοιπόν, με ενδιέφεραν ουσιαστικά δύο ερωτήματα. Πώς πρωτοδημιουργήθηκε αυτό το συλλογικό που συγκροτείται από παραδόσεις και δεύτερο, πώς συναρθρώνονται οι παραδόσεις μεταξύ τους. Σε αυτά τα δύο ζητήματα δεν είχα ικανοποιητική απάντηση. Λοιπόν, είχα απάντηση φιλοσοφική. Γιατί φιλοσοφική απάντηση υπάρχει, είχα απάντηση θεολογική. Διότι η θρησκεία, όλες οι θρησκείες το έχουν λύσει το πρόβλημα αυτό. Μου έλειπε η έννοια της επιστημονικής απάντησης. Τη βρήκα στο Ζιράρ και την χρησιμοποίησα. Και στα βιβλία μου και τα λοιπά. Και πιστεύω ότι είναι μία συμβολή που πράγματι από εδώ και πέρα όποιος δεν την χρησιμοποιήσει απλά ανακυκλώνεται στα τετριμένα του παρελθόντος. Ένα δεύτερο σημείο τώρα είναι ότι ο Ζιράρ ήταν ένας επιστήμονας ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τον χριστιανισμό ούτε με τη θρησκεία γενικά και μέσα από το έργο του κατάλαβε τι είναι ο χριστιανισμός, κατά την άποψή του, και έγινε χριστιανός. Λοιπόν, το γεγονός αυτό είναι εντυπωσιακό από μόνο του και η ακτινοβολία του Ζιράρ στο σύγχρονο κόσμο, όπου ο σύγχρονος κόσμος βιώνει μια επιστροφή
του ηθικοθρησκευτικού στοιχείου πάνω στο οποίο στερεί, από το οποίο απέρευσε ο νεωτερικός πολιτισμός. Επομένως, είδε σαν αποκάλυψη το έργο του Ζήρα. Ποιος είναι ο πυρήνας τώρα του έργου του Ζήρα, δηλαδή μπορούμε να αναφερθούμε και τη σχέση με την κοινωνική οντολογία έτσι καθ' αυτή. Βεβαίως. Λοιπόν, από πού ξεκινάει δηλαδή ο Ζηράρ και πώς στείνει έτσι όλο το... Η πρώτη του αφετηρία είναι από τη δουλειά του, την επαγγελματική, ότι ήταν κριτικός λογοτεχνίας. Λοιπόν, ως κριτικός λογοτεχνίας επεσήμανε ορισμένες φάσεις, θα λέγαμε, στην εξέλιξη της ανθρωπογνωσίας μέσα στη λογοτεχνία. Κεφαλαιοποίηση, για παράδειγμα, για να μην επεκταθώ επειδή είναι πολύ ειδικό θέμα, κεφαλαιοποίηση, για παράδειγμα, το άλμα που έγινε στο μυθιστόρημα με τον Ντοστογεύσκη ή με τον Μπρούστ ή και με άλλους ακόμη. Αλλά με τους αδελφούς Καραμαζόφ τον Ντοστογεύσκη έπιασε η τέχνη του μυθιστορήματος στην κορυφή. Λοιπόν, και προβληματίστηκε πάνω στην ανθρωπογνωσία ή με τον Σέξπιρ, έτσι. Την ανθρωπογνωσία δηλαδή του τι είναι η ανθρώπινη επιθυμία, διότι ουσιαστικά το μυθιστόρημα που είναι η τέχνη της νεωτερικότητας κατά το Λάκη τον Προγκίδη, λοιπόν, η κατεξοχήν τέχνη δηλαδή, η δέκατη μούσα, να το πούμε έτσι, 9 δεν είναι η μούσα, 9, ναι, η δέκατη, λοιπόν, από πού απορρέει αυτό, δηλαδή τι είναι αυτή η επιθυμία. Παράλληλα, βλέπει το Λεβί Στρος, ο οποίος ήταν ένας μέγας ανθρωπολόγος, σκέπτεται ότι η ανθρωπολογία, η εθνολογία, η οποία επεξεργάζεται τους καταγωγικούς μύθους της ανθρωπότητας, κάτι λέει από αυτού του θέματος. Και ξεκίνησε να μελετά και τους μύθους. Μελετώντας τους μύθους, σε συνδυασμό με την ανθρωπογνωσία, την μυθιστορηματική, έκανε μια σειρά ανακαλύψεις. Η πρώτη ανακάλυψη είναι ότι η θυσία παραδόξως, είναι το κλειδί, ο κοινός παρονομαστής όλων των θρησκειών. Μπορεί να έχουν Θεό ή να μην έχουν ένα Θεό, μπορεί να έχουν 100 Θεούς. Ή μπορεί να μην έχουν θεούς, να έχουν, τα δέντρα θεότητες ή, ξέρω εγώ, τα ποτάμια θεότητες ή η ένθεη φύση. Σε όλες όμως αυτές τις μορφοποιήσεις τις θρησκευτικές της ανθρωπότητας, κατά βάθος υπάρχει θυσία. Δηλαδή υπάρχει μια θυσιαστική τελετουργία. Αυτό ανάβει λαμπάκια, προφανώς, ως προς το ερώτημα τι είναι τελικά η θρησκεία και άρα τι είναι και ο άνθρωπος. Λοιπόν, πιάνοντας τους καταγωγικούς μύθους και αναλύοντάς τους, είδε ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα κοινό επεισόδιο πίσω από αυτούς, μισοκριμένο, μισοφανερό. Αυτό το κοινό επεισόδιο είναι ένα λιντσάρισμα. Μια ομάδα ανθρώπων λιντσάρουν τελικά κάποιον και από εκεί και πέρα, μόλις το παρατηρήσουμε αυτό, θα δούμε τους όρους του ενίγματος. Γιατί συνέβη αυτό. Γιατί ακριβώς συνέβη αυτό. Πώς ξεκίνησε και... Οπότε αυτό τι είναι. Είναι μια, όπως λέει, στην ουσία είναι μια μιμητική κρίση, όπως την ονομάζει. Δηλαδή, στην ουσία, επειδή η επιθυμία προέρχεται στην ουσία από την επιθυμία του άλλου, δεν υπάρχει δηλαδή ατομική επιθυμία, αν δεν κάνω λάθος. Αν θυμάμαι καλά τον Ζηράρ. Δηλαδή στην ουσία δεν υπάρχει αυτή καθ' αυτή ατομική επιθυμία, αλλά στην ουσία επιθυμώ αυτό που επιθυμείτε κι εσείς. Μόλις εσείς καταλάβετε ότι επιθυμούμε το ίδιο πράγμα, η αίσθηση ότι το αντικείμενο πλέον αρχίζει να αναβιβάζεται προς μεγαλύτερες, έτσι, πιο υψηλές σφαίρες. Θα μου επιτρέψει λίγο να το, ναι, έτσι, να το, ναι, διαλευκάνουμε λίγο αυτό. Ίσως θα θυμόμαστε από το σχολείο το μύθο της αργοναυτικής εκστρατείας. Mm-hmm. Κάποια στιγμή ο Ιάσονας έσπηρε τα δόντια του Δράκοντα, έτσι δεν είναι, που
τον δράκοντα που είχε σκοτώσει και πήραν το χρυσό μολοδέρας, έτσι. Τα έσπηρε στο χωράφι και από αυτά βγήκαν, ξεφύτρωσαν πολεμιστές. Λοιπόν, αυτοί οι πολεμιστές κάτι έπρεπε να γίνουν. Είπε στους δικούς του, μην ανακατευτείτε, είχε σχέδιο. Λοιπόν, παίρνει μία πέτρα και την πετάει ανάμεσά τους. Αυτοί οι πολεμιστές ήταν οπλισμένοι κτλ. Πετώντας την πέτρα, αυτοί άρχισαν να κοιτάει ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, ότι από πού έπεσε η πέτρα. Άρα κάποιος από εμάς είναι υπεύθυνος. Λοιπόν, και δεύτερη. Κάποιος τότε είπε, ο τάδε. Ο άλλος είπε, ο τάδε, άρχισε ο φίλος πόλεμος μεταξύ τους και στο τέλος δεν έμεινε ούτε ένας. Λοιπόν, αυτό ήταν το συνηθισμένο επεισόδιο. Κάθε φορά που συγκροτούνταν μία γέλη ανθρώπων, αυτή είναι η υπόθεση δηλαδή, πρωταρχική υπόθεση του Ζηράρ, κάθε φορά που συγκροτούνταν μία γέλη ανθρώπων, φτάναν σε αυτή την κρίση. Λοιπόν, στο πού θα αποδοθεί μια ανομαλία που εμφανίστηκε μεταξύ τους. Λοιπόν, τελικά ενοχοποιούνταν, με όρους σαν δικούς μας τώρα, έτσι, ενοχοποιούνταν κάποιος, έλεγε αυτός είναι που φταίει, έδειχνε ο πιο, πώς το λένε, ο πιο δυνατός, ο πιο ωραίος, δεν ξέρω τι, ας πούμε, ο πιο εμφανής, περίοπτος μεταξύ των υπολείπων. Και ποιον έδειχνε, έδειχνε τον πλέον άσχημο, κακό και ούτω καθεξής και τα λοιπά. Πέφταν όλοι πάνω, τους σκοτώναν και ξαφνικά υπάρχουν πλήρης ηρεμία. Όλοι το αποπομπαίο θύμα που λέει. Ακριβώς, όλη η αντιπαλότητα είχε φύγει. Το φαινόμενο του αποδιοπομπαίου τράου είναι, λέει ο Ζηράρ. Τι ήταν ο αποδιοπομπαίος τράγος, ήταν η τελετουργία που κάναν οι αρχαίοι Εβραίοι. Παίρνανε έναν τράγο δηλαδή, ο αρχιερέας του ενιαυτού εκείνου, της χρονιάς αυτής, έκανε τα μαγικά του όλα αυτά, ας πούμε, έτσι ώστε οι αμαρτίες του λαού όλες πηγαίνανε και κάθονταν στο κεφάλι του τράγου. Λοιπόν, τον κυνηγούσαν τον τράγο στην έρημο, δεν τον σκοτώναν, τον αφήνανε να πεθάνει μόνος του στην έρημο. Και οι αμαρτίες της χρονιάς είχαν φύγει μαζί με τον αποδιοπομπαίο τράγο. Ουσιαστικά η συμβολική σημασία του πράγματος είναι αυτή. Τώρα, γιατί αυτή η υπόθεση μπορεί πραγματικά να ερμηνεύσει την καταγωγή του συλλογικού υποκειμένου. Για να μπορεί να την ερμηνεύσει επιστημονικά, θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να μπει σε λογικό σχήμα αυτό το πράγμα, σε λογικό αόριθμο θα λέγαμε, έτσι ώστε, εάν δώσουμε μερικές εξηγήσεις στον αλγόριθμο, αλγόριθμος τι θα πει, μια κυκλική διαδικασία που άμα πυροδοτηθεί θα φτάσει μέχρι το τέλος, έτσι. Λοιπόν, και εξηγήσουμε γιατί παράγει συλλογικότητα, έχουμε λύσει επιστημονικά το πρόβλημα της γέννησης. Δεν έχει σημασία εάν μπορούμε να το επαληθεύσουμε συγκεκριμένα, γιατί το πρόβλημά μας, υπάρχει μια σύγκριση εδώ ως προς το εξής. Νομίζουμε ότι εάν 3-4 γεγονότα ακολουθούν το ένα το άλλο, έχουμε εξηγήσει κιόλας γιατί από το ένα πηγαίνουμε στο άλλο. Αυτό είναι μια παραπλάνηση λογικο-αισθητηριακή. Στην πραγματικότητα πρέπει να βρούμε ένα σχήμα το οποίο να εξηγεί την αλλαγή. Δηλαδή να δώσουμε νόημα στην παρατήρηση, σε αυτό που κάνουμε. Όσο και αν ξεσκονίσουμε το παρατηρηθέν, δεν πρόκειται να βγει το νόημα από μόνο του. Πρέπει να δημιουργήσει το μυαλό το νόημα. Λοιπόν, το ίδιο και στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, έχουμε τα εξής θέματα. Πρώτον, υπάρχουν τρία βήματα στην συγκεκριμένη περίπτωση. Για κάποιο λόγο φτάνουμε σε μια αλληλομαχία. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο είναι, αποδίδουμε το μίασμα που μας έφερε σε αυτή την κατάσταση, την αιτία, σε κάποιον κακουμούτσουνο ή δεν ξέρω τι, δεν έχει σημασία αν έφταιγε ή δεν έφταιγε. Το γεγονός είναι ότι το αποδίδουμε και αντί να πολεμούμε μεταξύ μας, στρεφόμαστε όλοι και πολεμούμε αυτόν. Λοιπόν, τον σκοτώνουμε. Λοιπόν, το γεγονός ότι τον σκοτώσαμε, ήδη εκτόνωσε την εριστική αντιπαλότητα η οποία υπήρχε πάνω στο θύμα.
Το τρίτο βήμα εκ των υστέρων είναι ότι, για σταθείτε ρε παιδιά, αυθόρμητη άγρια σκέψη, υποτίθεται ότι λειτουργεί έτσι, είπε ότι αυτό πρέπει, που αυτό το αντικείμενο το οποίο σκοτώσαμε πρέπει να ήταν ένοχο για το τι μας συνέβη και συγχρόνως είναι και αγαθό, αφού πήρε πάνω του την αντιπαλότητα. Αν παρατηρήσουμε τώρα την καταγωγή των θεοτήτων από τους αρχαίους, από τους πρωτόγονους μύθους, θα δούμε ότι πράγματι αναφέρονται σε κάποιο θύμα, το οποίο ήταν μυαρό και συγχρόνως ιερό, αγαθοποιό. Δηλαδή, ο ιανόμορφος χαρακτήρας του θύματος φαίνεται ακριβώς, προκύπτει μέσα από τους πρωτόγονους μύθους. Αυτό παρέχει μια τεκμηρίωση εμπειρική στην υπόθεση. Βέβαια, εκκρεμεί το θέμα της εξήγησης. Η εξήγηση τώρα που μπορούμε να δώσουμε είναι, κατά το Ζιράρ, με βάση την μιμητική θεωρία. Λοιπόν, αν θέλεις να βάλουμε κάτι στη συνέχεια. Θέλω να βάλω αντιρρήσεις που έχω εγώ με τον Ζιράρ, αλλά καλό είναι να ολοκληρώσετε να το ολοκληρώσω. Αυτόν τον αλγόριθμο, τον θυσιαστικό, να το πούμε έτσι, ο οποίος παίρνει, βγάζει μια φυσική αντιπαλότητα που υπάρχει μέσα στην ομάδα, μέσω της ιερής βίας, της λεγόμενης ιερής βίας, και εν συνεχεία πιθανολογεί ποιες είναι οι αιτίες που προκαλέσανε την αντιπαλότητα, προκειμένου να τις μετατρέψει σε ταμπού, να δημιουργήσει απαγορεύσεις πάνω στα ταμπού, ούτως ώστε η κοινότητα να είναι ασφαλισμένη έναντι της αλληλομαχίας. Ένα θέμα είναι η βεντέτα, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, ότι μου σκότωσες τον πατέρα, θα σου σκοτώσω κι εγώ το δικό σου. Οι συγγενείς θα εκδικηθούν, ο εκδικητικός κύκλος που μπορεί να οδηγήσει σε εξόντωση, σε αλληλοεξόντωση στην κοινότητα. Λοιπόν, φαίνεται ότι από ό,τι μπορούμε να διαπιστώσουμε, είναι πιστικός ο Ζιράρ προς αυτά, ότι η βεντέτα είναι βασικός μηχανισμός εκδήλωσης της αλληλομαχίας. Δηλαδή, ότι μια αφορμή, αντί να λυθεί με την απλή αντεκδίκηση, έχει την τάση να παραπλασιάζεται. Και να ξεπερνά ουσιαστικά το αρχικό αίτιο από πλευράς κόστους και ούτω καθεξής αίματος. Ο θυσιαστικός μηχανισμός λειτουργεί επί τη βάση της μιμητικής θεωρίας. Για να δούμε. Τι είναι αυτό που μας κάνει να τσακωνόμαστε. Λοιπόν, εδώ για να το κατανοήσουμε καλύτερα αυτό, νομίζω ότι βοηθάει η εισαγωγή της ελληνικής αντίληψης για το τριμερές της ψυχής. Κατά την ελληνική αντίληψη, η ψυχή αποτελείται από τρία μόρια. Το ένα είναι το επιθυμητικό, το άλλο είναι το θυμικό, ή θυμοειδές κατά τον Πλάτωνα, και το λογικό, το λογιστικό, όπως λεγόταν στην αρχαιότητα. Λοιπόν, γιατί τσακωνόμαστε? Εάν διαφωνούμε, η διαφορετική γνώμη προκαλεί εριστικό ταραγμό, έτσι δεν είναι? Επίσης, η θυμική, η συναισθηματική διαφοροποίηση, η διαφορά συναισθήματος, όταν εγώ χαίρομαι και εσύ λυπάσαι για αυτό για το οποίο εγώ χαίρομαι, αυτό θα οδηγηθούμε σε ρήξη. Δηλαδή, η αντίθεση στο επίπεδο του λογικού ή η αντίθεση στο επίπεδο του συναισθηματικού, του θυμικού, προκαλεί αντιπαλότητα. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο στο επίπεδο του επιθυμητικού. Στο επίπεδο του επιθυμητικού, εάν δεν επιθυμούμε το ίδιο πράγμα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τσακωθούμε. Εάν επιθυμούμε όμως το ίδιο πράγμα, θα έρθουμε στα χέρια. Γιατί υποτίθεται ότι το ίδιο πράγμα, το πράγμα, δεν είναι σε υπεραφθονία, έτσι ώστε να μην υπάρχει λόγος σύγκρουσης. Για τον αέρα που αναπνέουμε, προς το παρόν, δόξα τω Θεώ, ακόμα δεν αρχίζουμε να τσακωνόμαστε γι' αυτό. Λοιπόν, τι παρατηρούμε λοιπόν, ότι η μεν ομοεπιθυμία προκαλεί αντιπαλότητα, η δε αντιγνωμία επίσης. Εάν συμπέσουν και τα τρία, τότε έχουμε την απόλυτη αντίθεση, την απόλυτη ρήξη. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν,
Ας δούμε τώρα το θυμικό. Το επίπεδο του επιθυμητικού, πιο σωστά. Λοιπόν, ενώ εδώ υπάρχει εισαγωγή μιας θεμελιώδους διάκρισης, η οποία αποκαλύπτει το πόσο ρηχή και εκτός πραγματικότητας είναι η ατομοκεντρική οντολογία. Mm-hmm. Ότι ο άνθρωπος δεν είναι άτομο. Είναι άτομο. Μπορεί να υποθεί ότι είναι άτομο από πλευρά σε ό,τι αφορά το λογικό. Mm. Εγώ, η σκέψη μου, εγώ και η δική σου γνώμη. Mm-hmm. Το άλλο η γνώμη, το άλλο η γνώμη. Δεν είμαι εγώ, εγώ. Ορίζομαι αυτό βούλος. Mm-hmm. Επίσης και σε ό,τι αφορά τη χαρά μου ή τη λύπη μου ή οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Μπορώ να πω ότι η αιτία που προκαλεί το θυμό μου, mm-hmm. έτσι, λοιπόν, είναι έξω από μένα. Είναι έξω. Άρα εγώ και το αντικείμενο που μου προκάλεσε αυτό. Η επιθυμία όμως δεν είναι διαδική, όπως στην προκειμένη περίπτωση, για να ορίσει τον άτομο, το εγώ της ως άτομο. Είναι τριαδική, είναι τριγωνική. Δηλαδή, γενόμενος ο άνθρωπος από βρέφος, μωρό, μπαίνει δηλαδή στη φάση των μεθελικιώσεων του, ο άνθρωπος, εξ αρχής δεν γνωρίζει τι είναι το επιθυμητό, το επιθυμητικό του, δεν γνωρίζει το αντικείμενο του. Πρέπει να το διδαχθεί. Η έννοια να του διδαχθεί σημαίνει να δει τον άλλον, να εκλάβει τον άλλον ως πρότυπο, να δει τι επιθυμεί ο άλλος, για να καταλάβει ότι είναι επιθυμήσιμο το αντικείμενο της επιθυμίας. Δηλαδή το εγώ δημιουργείται στον τόπο του άλλου. Mm. Και αυτό συμπίπτει με την άποψη του Λακάν, ότι το υποκείμενο δημιουργείται στον τόπο του άλλου. Στον τόπο του άλλου ως προτύπου της επιθυμίας, του τι πρέπει να επιθυμούμε. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει κατά βάθος? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Mm. Διότι είναι ελεύθερος να διαλέξει την επιθυμία, εστιάζοντας ένα πρότυπο, mm-hmm. Και ταυτόχρονα να ξεπεράσει τις παρενέργειες της παρεμβολής του πρότυπου. Εδώ όμως νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει και στο Ζιράρ, σε αυτό που λέτε. Δηλαδή ο Ζιράρ μεταθέτει την επιθυμία πάντως σε κάποιον άλλον. Αλλά δεν εξετάζει αυτός ο άλλος ως εγώ πως συγκροτεί την επιθυμία του. Δηλαδή συνέχεια αυτό είναι μια αναγωγή επάπειρων. Ναι, μέσα στον κύκλο. Και νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Όπως και στο Λακάν, όπως είπατε κι εσείς. Υπάρχει δηλαδή ένα πρόβλημα. Ποια είναι η δομή της επιθυμίας πλέον από το τελευταίο άτομο στο οποίο έχουμε ανάγει αυτή την επιθυμία? Και εκεί νομίζω ότι υπάρχει ένα θεμελιώδες ήδη πρόβλημα. Δηλαδή, να το πω και κάπως αλλιώς, το παιδί όταν έχει ένα αντικείμενο, θέλει να το καταστρέψει. Υπάρχει δηλαδή στη σχέση του υποκειμένου με το αντικείμενο ήδη μια, θα λέει κανείς, εξ αρχής βία η οποία θέλει να εξαφανίσει το αντικείμενο. Και αυτό θα το βρει μπροστά του ο Ζιράρ όταν θα εξετάσει τους βιβλικούς μύθους. Δεν ξέρω αν τελειώσατε με όλα αυτά που είπατε. Έχω να πω ακόμη, ναι. Έχετε ακόμα. Ναι, αλλά βοηθάει αυτό το οποίο λες. Ναι, αν σας βοηθάει, συνεχίστε για να... Ναι, ναι. Λοιπόν, τα παιδιά στο νηπιαγωγείο, έτσι, υπάρχει ένας σωρός παιχνιδιών, έτσι. Όλα είναι ίδια. Λοιπόν, και υπάρχουν σε πολλαπλές versions αυτά. Έχει γίνει αυτό το πείραμα. Λοιπόν, παρόλο που υπάρχει αυθονία, το παιδί θα πάει, τα παιδιά θα σειρεύσουν προς ένα συγκεκριμένο για να πάρουν εκείνο που πήρε εκείνος. Mm-hmm. Πράγμα που καταλύει το κυρίαρχο επιχείρημα της νεωτερικότητας, ότι η αντιπαλότητα οφείλεται στη σπάνη των αγαθών. Mm-hmm. Ότι η σπάνη των αγαθών, mm-hmm. δεν είναι αυτό που προκαλεί. Δεν είναι ότι η ανάγκη αυτή που προκαλεί την αντιπαράθεση, είναι και η ανάγκη, αλλά υπάρχει και μία άλλη μορφή έρηδος, η οποία είναι καθαρά μιμητική. Και η απόδειξη το ότι είναι καθαρά μιμητική είναι το ότι ο τσακωμός
για το επιθυμητό, από ένα σημείο και πέρα ξεχνάει το επιθυμητό και συνεχίζεται ως αντικδίκηση. Δηλαδή κλιμακώνεται μιμητικά, που λέγαμε. Δηλαδή γίνεται η εριστική αντιπαλότητα, μετεξελίσσεται σε μεταφυσική. Mm-hmm. Δηλαδή έφυγε από τη μέση το αντικείμενο, που υποτίθεται ότι ήταν που πυροδότησε την αντιπαλότητα, και η αντιπαλότητα συνεχίζεται. Μιλάμε για μια παθολογία του κοινωνικού, η οποία παθολογία είναι το πρόβλημα. Δηλαδή στην πραγματικότητα, γιατί τα συζητάμε αυτά, διότι υπάρχει στα αλήθεια αυτού του είδους η αντιπαλότητα, η οποία οδηγεί στην καταστροφή της συλλογικότητας. Mm-hmm. Άρα το πρόβλημά μας λοιπόν, το βασικό πρόβλημα του πολιτισμού, είναι πώς θα χαλιναγωγήσει την έκρηξη του εριστικού ταραγμού όταν πάει να απογειωθεί από τα αντικείμενα, έτσι, από το φυσιολογικό της, το φυσιολογικό του χαρακτήρα, και να κλιμακωθεί στον αέρα, μιμητικά. Οπότε οδηγεί σε κατάλυση της κοινότητας. Λοιπόν, βεβαίως τώρα, προβλήματα νοηματοδότησης υπάρχουν πολλά ως προς τον αλγόριθμο, ως προς την εξήγηση του πράγματος. Νομίζω όμως ότι στην επιστημονική προσέγγιση δεν πολύ ενδιαφέρει το βάθος του νοήματος. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει είναι εάν εντοπίσαμε το πρόβλημα, που είναι και τι κάνουμε, παιδιά, από εδώ και πέρα. Πώς το λύνουμε. Πώς μπορούμε να το χαλιναγωγήσουμε αυτό, να ανασχέσουμε την έκρηξη. Και άρα φτιάχνουμε κράτος, παραδείγμα. Μπράβο. Ένας τρόπος είναι η θέσμηση των σχέσεων με τον κατάλληλο τρόπο, που να τις αιτίες που πυροδοτούν την αντιπαλότητα αυτής της μορφής, το λέει ήδη ο Ηράκλητος, πάντα γίγνεται κατέριν και χρεών. Δηλαδή σύμφωνα με την έρηδα και την ανάγκη. Εννοώντας προφανώς ότι η ανάγκη προκαλεί έρηδα, αλλά το γεγονός ότι διαφοροποιεί την έρηδα, λέει, και υπολογίζει ότι υπάρχει ένα άλλο είδος έρηδας, το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό που κάνει τον πόλεμο να είναι πατήρ πάντων. Και έρχεται έτσι η θυσιαστική μιμητική θεωρία να ταιριάσει με τη θεωρία του Ηράκλητου, ότι ο πόλεμος είναι, σε τελευταία ανάλυση, αυτός που δημιουργεί το συλλογικό. Mm-hmm. Και πώς το δημιουργεί το συλλογικό, καθιερώνοντας δύο θεμελιώδεις διαχωρισμούς πάνω στους οποίους χτίζεται το συλλογικό. Η διάκριση θεών και ανθρώπων και η διάκριση κυρίων και δούλων. Mm-hmm. Το ίδιο λέει και ο Ζηράρης στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Από τη στιγμή που έχουμε θέσμηση και αποτροπή των πιθανολογούμενων αιτίων της περιαγωγής μας σε κατάσταση εμφυλίου πολέμου, εγκαθιδρύουμε το Θεό, ήδη οι πρωτογενείς, οι μύθοι κλπ. Μας μιλούν για μια κοινότητα η οποία φτιάχτηκε από ένα θεοθύμα, έτσι δεν είναι, και οι ανεπτυγμένες θρησκείες το ίδιο πράγμα μας λένε, και το κράτος το ίδιο πράγμα κάνει, και το δικαστικό σύστημα αναλαμβάνει να αποπροσωποποιήσει την εκδικητικότητα και να την εξασκήσει απρόσωπα, και άρα να αποτρέψει το κίνδυνο της αυτοδικίας, που οποία αυτοδικία μπορεί να παράξει βεντέτα, η οποία βεντέτα μπορεί να μας οδηγήσει σε εμφύλιο πόλεμο. Mm-hmm. Σε γενικές γραμμές, κάπως αυτή περίπου είναι η περιγραφή. Mm-hmm. Δηλαδή πώς γεννάται το συλλογικό υποκείμενο. Και κλείνει ο κύκλος με τον Ηράκλητο. Και κλείνει όμως ο κύκλος με τη μίμηση Χριστού, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι το θεμελιώδες. Δηλαδή η θεμελιώδης αξία. Να πάμε κατευθείαν εκεί ή να τα αφήσουμε για το τέλος? Γιατί εκεί βρίσκω πρόβλημα. Δηλαδή στη μίμηση του Χριστού. Να δούμε λίγο πρώτα, για να φτάσουμε ομαλά εκεί. Να δούμε πρώτα πώς χαλιναγωγείται ο μιμητικός προπαρουσιαστής
τσαριστικής αντιπαλότητας. Mm-hmm. Πώς καλή να ογείτε. Αν πάμε στο μιμητικό τριγώνο, η χαλιναγώγηση γίνεται με ευνουχισμό. Όταν λέω ευνουχισμό, εννοώ ευνουχίζουμε τη μία πλευρά, τη μία κορυφή του τριγώνου και διαχειριζόμαστε τις άλλες δύο. Ή, να το πούμε, δηλαδή αλλιώς, θυσιαστικότητα εκ νέου. Στην ουσία θυσιαστικότητα δηλαδή. Ακριβώς. Δηλαδή κάνουμε τη θυσία σε ένα επίπεδο γενικότητας πλέον. Αν δούμε τους τρεις μεγάλους πολιτισμούς, τον Ανατολικό, τον Ελληνικό και τον το Γερμανο-Ρωμαϊκό, θα παρατηρήσουμε ότι, ότι είναι σαν να έχουν στα θεμέλια τους μία από τις τρεις αυτές λύσεις. Δηλαδή υπάρχουν τρεις δυνατότητες επιλύσεως του μιμητικού τριγώνου. Είτε θυσιάζεις το πρότυπο, είτε θυσιάζεις το αντικείμενο, το υλικό αντικείμενο της επιθυμίας, είτε θυσιάζεις το ίδιο το επιθυμητικό. Λοιπόν, ο σύγχρονος, ο δυτικός πολιτισμός θυσιάζει το πρότυπο, είναι καταφανές. Να θέσω τώρα ένα ερώτημα. Αυτός ο οποίος θα χαλιναγωγήσει, τι επιθυμεί? Από πού προέρχεται η επιθυμία? Να αποφύγει την αντιπαλότητα. Από πού προέρχεται αυτό όμως? Από τους πρακτικούς εμφυλίους πολέμους από τους οποίους έχει περάσει. Αυτός που θα το κάνει ο φορέας. Είναι το τρίτο που πρέπει να απαντήσουμε. Για να πάμε το λοιπόν. Το τρίτο θα απαντήσουμε. Ποιος είναι ο φορέας που θα τον αναλάβει? Και εδώ υπάρχει πρόβλημα. Κράτα το ερώτημα, μην τυχόν και το ξεχάσουμε. Το ξεχάσω εγώ δηλαδή. Λοιπόν, τι λέει ο νεωτερικός πολιτισμός, όχι ο δυτικός ειδικά, διότι ο δυτικός περιέχει και τη λατινική του φάση, η οποία δεν είναι αυτή. Λοιπόν, λέει ότι να μην έχεις πρότυπο. Η επιθυμία σου να είσαι εσύ το πρότυπο της επιθυμίας σου. Οπότε φτιάχνει ουσιαστικά ένα ζεύγος μεταξύ του επιθυμητικού και του αντικειμένου. Και προσιλώνεται στο αντικείμενο και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με την προσκτητική αντιπαλότητα. Έτσι. Λοιπόν, αν πάμε στους ανατολικούς πολιτισμούς, θα παρατηρήσουμε ότι εκεί, κατά κανόνα, θυσιάζεται το επιθυμητικό. Όλος ο πόνος και το κακό στον κόσμο παράγονται από την επιθυμία. Λοιπόν, ξερίζωσέ την. Φτιάχνει πολιτισμό στο αποπέμποντας την επιθυμία, ενοχοποιώντας, θεωρώντας την το αμαρτωλό πράγμα, έτσι, και φτιάχνοντας ένα δεσμό μεταξύ του προτύπου και του αντικειμένου. Mm-hmm. Ο γκουρού είναι χαρακτηριστική περίπτωση. Δηλαδή, ο γκουρού τι μαθαίνει τον μαθητή? Τον μαθαίνει να αποστασιοποιείται από την επιθυμία, να την καταστέλει την επιθυμία. Στο ελληνικό παράδειγμα, αυτό το οποίο καταστέλλεται, αυτό το οποίο πετιέται στην άκρη, είναι η χρεία. Αυτό που έχει σημασία είναι οι σχέσεις μας. Εγώ και το πρότυπο. Πού και άμε καθέβει το μητιάδο τρόπιο, έτσι. Ο Αχιλλέας, πρότυπο του Αλέξανδρου, και ούτω καθεξής. Για το αντικείμενο, έλα να το αφήσουμε τώρα τα αντικείμενα να μπουν ανάμεσά μας και μας χαλάζουν τη φιλία, τη σχέση. Λοιπόν, βλέπει κανείς ότι είναι αρχέτυπα αυτά. Είναι αρχιτυπικές λύσεις του μιμητικού τριγώνου. Βέβαια, καταφέρουν και είναι 100% αποτελεσματικά? Όχι, δεν είναι 100% αποτελεσματικά, αλλά βασικά το επιτυχαίνουν. Δηλαδή, πώς καθιστώντας ανάπηρο τον ανθρωπολογικό του τύπο. Και η μεν και η δε και ο άλλος. Λοιπόν, άρα είναι πρότυπα τραγικά και τα τρία σε ό,τι αφορά την επίλυση του τριγώνου. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στο ερώτημα το προηγούμενο, πρέπει να δούμε πώς φτάνουμε σε αυτό που λέμε διαμόρφωση του προτύπου. Η απάντηση μάλλον είναι ελεύθερα. Δηλαδή ψάχνοντας. Δηλαδή παθός και μαθός. Οι αρχαϊκές κοινωνίες είχαν φτιάξει τα ταμπού τους, έτσι. Θέσμισαν δηλαδή με έναν ορισμένο τρόπο
τις εσωτερικές τους σχέσεις, απαγορεύοντας τα πιθανολογούμενα κτλ. Και κάνοντας και κάτι άλλο σε μια ορισμένη φάση. Ότι δηλαδή, επειδή δεν μπορούσαν να καθιερώσουν την επανάληψη ακίνδυνα του θυσιαστικού μηχανισμού, δημιουργούν μια αναπαράσταση. Έτσι ώστε βλέποντας την αναπαράσταση, να λειτουργεί η αναπαράσταση θεραπευτικά. Στην Αφρικανική μοναρχία, μέχρι πρόσφατα, έπαιρναν κάποιον και τον εκπαίδευαν για να γίνει βασιλιάς. Λοιπόν, ο σκοπός του να γίνει βασιλιάς, ανακήρυξε τον βασιλιάς, αλλά σε μια ορισμένη φάση θα έπρεπε να τον θυσιάσουν. Ο ρόλος του ήταν να γίνει μόσχος συντριπτός προς θυσία. Λοιπόν, έχουμε μάλιστα και μια πολύ διασκεδαστική περίπτωση ενός Έλληνα που έγινε βασιλιάς κάτω εκεί στο Σουδάν, κάπου εκεί μέσα, λοιπόν, όπου κάποια στιγμή είχε βέβαια και άλλους Έλληνες, δεν ήταν μόνος του. Τον θεοποίησαν λοιπόν εκεί πέρα οι ιερείς, οι σαμάνοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, τι ήταν. Και κάποια στιγμή έρχονται και του λένε, ξέρεις μεγαλειότατε, ήρθε η ώρα να σε θυσιάσουμε πλέον. Είπε αυτός, καλά. Έβαλε τους δικούς του και θυσιάσαν τους ιερείς. Και μας έδειξε ουσιαστικά, πρακτικά, πώς η βασιλεία δημιουργήθηκε. Δηλαδή κάποια στιγμή, λόγω του ότι το υποψήφιο θύμα απολάμβανε τις προνομίες του θύματος, αυτό το θύμα κάποια στιγμή ξύπνησε και κατάλαβε ότι αξιοποιώντας τις προνομίες μπορεί να αυτονομηθεί. Mm-hmm. Και έτσι προέκυψε πράγματι με βάση τα ευρήματα που υπάρχουν η ανάδειξη της πρώτη φορά μοναρχίας. Αλλά βέβαια είναι τόσο βαθιά ριζωμένο αταβιστικά στον ανθρώπινο ψυχισμό και στον πολιτισμό γενικά αυτό το γεγονός, αυτή η συμβολική, όπου από τον ηγέτη του ο λαός απαιτεί να θυσιαστεί. Mm-hmm. Δηλαδή νομιμοποιείται μόνο ως θύμα. Mm-hmm. Πιθανόν γιατί είναι ο μοναδικός φορέας τελικά της επιθυμίας. Και εκεί βλέπω επίσης ένα πρόβλημα. Δηλαδή στο Ζιράρ υπάρχει ένα πρόβλημα εξήγησης της ατομικής επιθυμίας. Δεν την εξηγεί σαν ατομική. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Την εξηγεί ως συλλογική. Αυτό λόγω θεωρώ το ότι μεγάλο κίνδυνο. Και ο ίδιος δεν το λέει τόσο καθαρά από το διατυπώνω εγώ, γιατί χρησιμοποιώ ελληνικούς όρους. Mm-hmm. Ο Ζιράρ δεν κάνει διαστολή ανάμεσα στο επιθυμητικό και την επιθυμία. Mm-hmm. Αν έκανε διαστολή, θα έβρισκε διέξοδο, κατά τη γνώμη μου. Mm-hmm. Δεν την κάνει, οπότε υπάρχει μια ενέργεια η οποία είναι αυτοπαραγόμενη. Mm-hmm. Μια ενέργεια που διαρρέει το επιθυμητικό τρίγωνο. Έτσι. Mm-hmm. Η επιθυμία εμφανίζεται μέσα στο ζιραρδιανό σχήμα και ως ενέργεια, επιθυμία, αλλά και ως εγώ. Mm-hmm. Ενώ δεν είναι εγώ. Mm-hmm. Λοιπόν, από τη στιγμή προσδιορίζεται από το ανάλογο και από το αντικείμενο. Λοιπόν, είναι ένα πρόβλημα σοβαρό. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι, δεν μπορεί να απαντήσει γιατί πρέπει να αυτοσυντηρηθεί η κοινότητα. Γιατί πρέπει να αυτοσυντηρηθεί η κοινότητα. Δηλαδή, και δεύτερον, πώς θα αυτοσυντηρηθεί η κοινότητα χωρίς βία. Και τρίτον, ένα άλλο πρόβλημα, γιατί νομίζω ότι αναφέρεται και σε αυτό, ο Ζιράρ παράγει στην ουσία από όλο αυτό το θυματικό μηχανισμό μια ηθική του ανίσχυρου, μια ηθική του αδυνάμου. Νομίζω ότι υπάρχει αυτό στο Ζιράρ. Και υπάρχει κυρίως στην Αντιγόνη, παραδείγματος χάρη, όπου εκεί, από ό,τι θυμάμαι, ισχυρίζει. Λαμβάνει την θεώρηση της Αντιγόνης από τη Σιμών Βέιγ, όπου τη θεωρεί ένα προχριστιανικό, παγανιστικό πρότυπο της αγάπης. Ναι, όχι, είναι γεγονός αυτό. Άρα εδώ επίσης υπάρχει ένα πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή, ναι. Από τη στιγμή, γι' αυτό είχα γράψει ότι ο ελληνικός πολιτισμός, η ελληνική κοσμοθεωρία, η κοσμοθεωρία ή η ανθρωπογνωσία του ελληνικού πολιτισμού, όπως πες το, δεν έχει ανάγκη τον Ζιράρ. Mm. Δεν τον έχει με την έννοια ότι λόγω της διάκρισης που κάνει επιθυμητικού εγώ και επιθυμίας ως ενέργειας του συγκεκριμένου εγώ και βάζοντας και την έννοια της ουσίας δίπλα στην υπόσταση, αυτό που είπα τώρα μόλις εγώ, λοιπόν, τα λύνει αυτά τα προβλήματα με τελείως διαφορετικό τρόπο. Mm.
ότι υπάρχει το πρόβλημα, το σημειώνουμε. Έτσι. Πρακτικώς όμως δεν υπάρχει επιθυμητικό εγώ. Δεν υπάρχει στον. Δηλαδή μετατίθεται κατευθείαν. Δηλαδή είναι μεταβατικό, αμέσως μεταβατικό. Θα έλεγα ότι είναι καθαρά λατινικό το υπόδειγμα του. Είναι λατινικό το υπόδειγμα. Είναι κολεκτιβιστικό το υπόδειγμα μέσα στο οποίο λειτουργεί. Γι' αυτό και δεν δέχεται ουσιαστικά την ατομικότητα. Θεωρεί ότι η ατομικότητα είναι, ιδίως μέσω των ομοιοτύπων, έτσι σαν, ότι είναι καταστροφική του συλλογικού, που βέβαια είναι υπό κάποιους όρους και σε κάποια φάση, δεν είναι εξορισμή. Αυτό προσωπικά το βλέπω να έχει το πρόβλημα στην υπόθεση της θεμελίωσης των βιβλικών κειμένων, όπου προσπαθεί να δείξει τη σύνδεση του χριστολογικού προτύπου με τα βιβλικά ως παρέμβαση, παραδείγματος χάρη, του Γιαχφέ, βουλητική, για να σταματήσει η βία. Εκεί βλέπω ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στο μύθο του Κάιν. Ναι, να τα πούμε, ναι. Ή μετά του Ιωσήφ, παραδείγματος χάρη. Ναι, έτσι. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι ο στοιχειώδης θυσιαστικός μηχανισμός, ο αρχαϊκός, να το πούμε έτσι, μετά, έτσι όπως τον περιγράψαμε, ερμηνεύει τη γέννηση του στοιχειώδους συλλογικού. Στην αρχαϊκή του μορφή, με τα ταμπού του και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα όμως, η ερμηνεία του χάνεται. Γιατί αυτό το συλλογικό που δημιουργήθηκε, έχει να τα βάλει με ένα διπλανό συλλογικό. Βάζοντάς τα με ένα διπλανό συλλογικό, στην πραγματικότητα εμφανίζεται σαν να συγκρούονται τα τοτέμ δύο θεοί. Αν βάλεις πολλές τέτοιες ομάδες μεταξύ τους, έχεις μια αναπαραγωγή του θυσιαστικού μηχανισμού σε ένα δευτεροβάθμιο. Ναι, δηλαδή η αυτοσυντήρηση τελικώς της κοινότητας, ενώ έχει ξεφύγει από το εσωτερικό της πρόβλημα, θα πρέπει να εξαγάγει το πρόβλημα της αυτοσυντήρησης. Αναπαράγεται σε ένα δεύτερο επίπεδο. Ναι. Στο δεύτερο αυτό επίπεδο πια όμως, το θύμα δεν είναι άτομο. Το θύμα είναι Θεός. Είναι ο Θεός της συγκεκριμένης κοινότητας. Λοιπόν, και δεν θεοποιείται το θύμα, όπως συνέβαινε στο πρωτοβάθμιο επίπεδο, αλλά θεοποιούνται οι νικητές. Οι νικητές θεοί επιβάλλονται. Και τον θεό θύμα τον βάζουν στον Τάρταρο, όπως λέει η ελληνική μυθολογία, που είναι χαρακτηριστική περίπτωση. Λοιπόν, μέσα από αυτές τις αντιπαραθέσεις στο δευτεροβάθμιο επίπεδο, έχουμε σύγκριση και επιλογή στο δευτεροβάθμιο επίπεδο μεταξύ των νικημένων και νικητών θεοτήτων. Λοιπόν, και έχουμε μια θεολογική εξέλιξη. Λοιπόν, και παρατηρούμε ότι κολεκτιβιστικό μοντέλο, έτσι, όπου δηλαδή όλοι είμαστε μία ομάδα και έχουμε ένα βασιλιά, αρχηγό, πρέπει εκεί να υπακούμε, διότι θα μας φάνε οι απέραντοι κτλ. Έτσι. Λοιπόν, εμφανίζεται μια διαβάθμιση των θεοτήτων σε ότι υπάρχει ο Θεός Τέρας, που είναι φοβερός και τρομερός, έτσι. Ο Θεός, γιατί το Θεό τον έχουμε και για σημαία, για να τρομάξουν οι απέναντι, ότι ο δικός μας είναι, ναι. Λοιπόν, σε ένα δεύτερο επίπεδο έχουμε την εξατομικευμένη θεότητα. Ο Δίας, ο Απόλλωνας, έτσι. Το πάνθεο του ελληνικού κόσμου, που είναι ένας ατομοκεντρικός πολιτισμός, με την έννοια που το είχαν πει και μια άλλη φορά, έτσι. Λοιπόν, είναι ένα άλλο επίπεδο θεότητας. Και υπάρχει μία διαπάλη σε αυτό το μεταξύ αυτών και τούτων και σε κάποια φάση προκύπτει ένας άλλου είδους θεός, ο οποίος είναι ούτε πολυθεϊκός, αλλά ούτε και ενοθεϊκός. Είναι ένας τριαδικός θεός, όπου το χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν είναι ούτε άτομο, ούτε κολεκτίβο, ως πρότυπο. Γαλουχεί και αναπτύσσει ένα άλλο είδους συλλογικό, μέσα στο οποίο το θεϊκό πρόσωπο γίνεται άνθρωπος και ο άνθρωπος θεώνεται μέσα εκεί. Και εξαλείφεται η αντίθεση, η διαλεκτική. Για να πάμε λοιπόν στη μίμηση του Χριστού που είπαμε και πριν. Πάμε τώρα στο θέμα της. Την οποία επίσης θεωρώ ιδιαίτερα προβληματική. Ο Γιράρ, από ένα σημείο και πέρα, κατάλαβε ότι εδώ υπάρχει ένας μύθος, ο χριστιανικός,
ο οποίος έχει την ιδιότητα, σε αντίθεση με τους άλλους μύθους της ανθρωπότητας, να αποκαλύπτει το μυθικό περιεχόμενο, το μυθικό συμβάν. Ποιο είναι. Ότι δηλαδή το συλλογικό, το ανθρώπινο του πολιτισμού στηρίζεται στη βία. Στηρίζεται στη θυματοποίηση. Λοιπόν, και μάλιστα αυτοπροτείνεται ο ίδιος ο Θεός ως θύμα και λέει, αντί να τσακώνεστε μεταξύ σας και να κάνετε το ένα στον άλλο θύματα ή οτιδήποτε άλλο, είμαι εγώ θύμα, το θύμα. Σφάξτε με, πείτε με και φάτε με. Πώς το λένε, πίνουν μου το αίμα, τρώω μου τη σάρκα και πίνουν μου το αίμα, ενεμή μένει, καγώ είναι αυτό. Και τούτο τι, πείτε... Άρα πηγαίνει σε μια εντολή, στο ουφωνεύσεις. Οπότε η μίμηση του Χριστού αποφεύγει όλο το ζήτημα της σταύρωσης. Ναι, το ουφωνεύσεις είναι η καταγωγή. Δηλαδή έρχεται στη βάση του ουφωνεύσεις. Αλλά δεν υπάρχει, υπάρχει μίμηση χριστολογική ως προς τη σταύρωση. Δηλαδή... Τώρα, ως προς τη μίμηση. Ναι. Ως προς τη μίμηση. Να σημειώσω τώρα εδώ ότι αυτό το γεγονός, το ότι δηλαδή ο Θεός θύμα, σταυρωνόμενος γίνεται θύμα και επειδή μας προτείνει έναν τύπο συλλογικότητας ο οποίος δεν στηρίζεται στη βία, είναι ο σωτηριώδης, ο σωτηριώδης τρόπος απαλλαγής από το μίασμα της βίας, από την αμαρτία. Αυτή είναι η αμαρτία ουσιαστικά. Λοιπόν, ότι ο Σταυρός είναι αυτός που λύνει το πρόβλημα, αντιμετωπίστηκε από τους χριστιανούς της εποχής μας σαν αποκάλυψη. Που αυτό βέβαια τι σημαίνει. Σημαίνει ότι απλά οι χριστιανοί θα ξεχάσει ότι ο Σταυρός είναι ένα σύμβολο και ότι το σύμβολο αυτό λέει ότι η αυτοθυσία είναι αυτή η οποία λύνει το πρόβλημα και όχι η ιετεροθυσία. Mm-hmm. Λοιπόν, η μίμηση τώρα. Ο Ζηράρ εστιάζεται επειδή η θεωρία του στηρίζεται στη μίμηση, είναι μιμητική για να εξηγήσει τον θυσιαστικό μηχανισμό. Λέει, το πρότυπο αυτό, το οποίο αποκαλύπτει το περιεχόμενο των μύθων, και άρα δεν είναι μύθος στην κυριολεξία, παρουσιάζεται σαν μύθος για να ενσωματώσει τον κανιβαλισμό της ανθρωπότητας, από καταβολής της, έτσι, το μυστικό. Λοιπόν, αν μιμηθούμε τον Χριστό, πώς να τον μιμηθούμε, τι θα πει να τον μιμηθούμε, να μιμηθούμε την επιθυμία του. Mm-hmm. Πώς αυτός επιθυμεί τον Πατέρα, που δεν τον επιθυμεί ανταγωνιστικά, οπωσδήποτε. Αν εμείς μιμηθούμε τον Χριστό, που δεν έχουμε λόγους να τον μιμηθούμε ανταγωνιστικά, άρα έχουμε χαλιναγωγήσει τη μίμηση. Διότι ο Χριστός δεν επιθυμεί κάτι ανταγωνιστικά με τους άλλους. Και αυτό το οποίο επιθυμεί δεν είναι κάποιο αντικείμενο. Άρα από την προσκυνητική αντιπαλότητα απαλλασσόμαστε. Ο ίδιος όμως ως πρότυπο μη ανταγωνιστικό, μη ιδιοτελές, μη ετούτο μη το άλλο, είναι κατάλληλο πρότυπο για να χαλιναγωγήσουμε και την αντιπαλότητά μας έναντι του προτύπου. Λοιπόν, και επιπλέον είναι και θεραπευτικό της ίδιας μας της επιθυμίας. Εδώ χαλαρώνουν πολύ τα... Κάπως υπάρχουν κάποια κενά. Σίγουρα υπάρχουν κενά. Λοιπόν, και υπάρχει τώρα κάποιο διάσημο καθολικό βιβλίο της Καθολικής Εκκλησίας, «Η Μίμησης Χριστού», του Θωμά Κέμπης. Λοιπόν, αυτό του γυάλισε κάπως και το έψαξε και πήρε πολλά, αρκετά πράγματα, τα τέριασε με εκεί. Λοιπόν, και πίστεψε σε μια ορισμένη φάση ότι είναι δυνατόν να υπάρξει επιστήμη η οποία να λύνει το πρόβλημα του πολιτισμού, δηλαδή της απαλλαγής από τη βία. Και μάλιστα τράβηξε και λίγο πέρα από τα επιστημονικά σκαμμένα όλο αυτό το συλλογισμό, λέγοντας δηλαδή ότι η μεταμοντέρνα εποχή, που στην πραγματικότητα είναι εποχή μηδενισμού, ότι είναι αυτό που λέει ο προφήτης, ότι σοπεδώστε τα βουνά και τους δρυμούς, ούτως ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την έλευση του Κυρίου. Λοιπόν, αυτή η ισοπαίδωση δηλαδή, δεδομένου ότι ο κόσμος μας έχει μια ευαισθησία απέναντι στα θύματα και αυτή η ευαισθησία απέναντι στα θύματα δεν μπορεί παρά να
να αναχθεί σε χριστιανική επιρροή. Mm-hmm. Και μάλιστα είναι τόσο δυνατή που δεν κατάφερε ο ναζισμός, ο παγανισμός, ο νέο παγανισμός κτλ. Παρότι την έβαλε σαν στόχο να την εξαλείψει. Λοιπόν, επομένως έχουμε συμπάθεια προς το θύμα, που το βλέπουμε ας πούμε στους πρόσφυγες. Παραδείγματος χάρη, συμπάθεια. Τα κράτη είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, η συμπάθεια προς το θύμα αφενός και η μίμηση, πραγμάτωση, όλοι μαζί να αποφασίσουμε κάποια στιγμή να σταματήσουμε τη βία, θα επέρθει η ειρήνη στον κόσμο και ο παράδεισος και ούτω καθεξής. Αυτά τόλμησε κάπως να τα πει, αλλά τα πήρε πίσω γρήγορα κτλ. Ναι. Αυτό βοηθήσανε και κάποιοι καβάδες εκεί πέρα, ας πούμε, του είπαν εντάξει, αλλά αυτά είναι άλλο οικόπεδο, μην προχωράς προς εκεί. Ναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα, θα λέει κανείς, το ότι στην ουσία ο Ζηράρ δεν καθορίζει θα λέει κανείς, την κοινότητα, αλλά νομίζω καθορίζει τη συγκρότηση της πόλης. Και για μένα στον Ζηράρ υπάρχει το πολιτιακό, όπως είπατε, ότι στην ουσία πήγε στη Ρώμη. Στην ουσία ο Ζηράρ πηγαίνει στην απαρχή της Ρώμης. Πηγαίνει στην απαρχή και την θεμελίωση της ηθικής, καταργώντας την βία του ιερού. Εκεί τι είναι η ηθική, κατά τη γνώμη μου, είναι η ηθική του πολλαπλασία, της μεταγωγής από το βίαιο στοιχείο στην ενσωμάτωση πλέον της βιαιότητας μέσα στην ισχύ. Η απόλυτη ισχύ είναι η ηθική. Γιατί θα πρέπει να επικαλεστεί ένα θύμα. Θα πρέπει να επικαλεστεί ένα αδύνατο. Και ο Ζηράρ είναι ξεκάθαρος απέναντι σε αυτό. Μιλάει για ηθική του αδυνάτου. Και το πρόβλημα στην ηθική του αδυνάτου είναι το εξής. Ποιος θα υπερασπίσει τον αδυνάτο? Και τι είναι η τρόπο? Πολύ σωστά. Άρα εκεί έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίζεται στους βιβλικούς μύθους. Γιατί στους βιβλικούς μύθους και ειδικά στον μύθο του Κάιν ξεκινάει στην ουσία από μία επιθυμία η οποία δεν είναι μεταβατική. Είναι ατομική επιθυμία. Ο Κάιν έχει σκοτώσει για κάποιο λόγο τον Άβελ. Δεν επιθύμησε κάτι άλλο ή, εν πάση περιπτώσει, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Να δούμε λίγο αυτό, γιατί και εγώ το έχω και έχω δεχθεί και κριτική για την ερμηνεία του σχετικού επεισοδίου. Λοιπόν, ο Κάιν είναι κτηνοτρόφος. Ο Άβελ είναι γεωργός. Λοιπόν, δεν μπορεί να δίνει την ερμηνεία βγαίνοντας από το πλαίσιο. Το πλαίσιο δεν είναι ότι είναι δύο αδέρφια μιας οικογένειας. Είναι δύο αδέρφια στο δεύτερο επίπεδο. Είναι δηλαδή δύο μορφές συλλογικού. Και μάλιστα δύο μορφές όπου προηγείται ίσως το καλλιεργητικό της γης, έτσι, ως βαθμίδα πολιτισμού από το κτηνοτροφικό, το ονομαστικό, έτσι. Λοιπόν, δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό, απλώς το λέω. Είναι διαφορετικού επίπεδου, αλλά πάντως συλλογικότητας. Λοιπόν, επομένως, εάν θέλουμε να κάνουμε μία βάση του θυσιαστικού μηχανισμού προσέγγιση, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι πρόκειται για δευτέρου βαθμού. Άρα δεν είναι εδώ θέμα επιθυμίας. Εδώ είναι θέμα αποτελεσματικότητας της θυσίας. Δηλαδή, λειτουργίας, δηλαδή θεραπευτικής λειτουργίας της θυσίας. Και είναι φανερό ότι για ποιο λόγο είναι πιο ευάρεστη στο Θεό η θυσία ενός ζώου από ότι είναι ενός... Εδώ υπερεύει, νομίζω, ο Ζηράρ κάτι, το ξεπέρασε στην ουσία την παυλιανή επεξεργασία της έννοιας του νόμου, όπου εκεί η επιθυμία είναι ατομική στην ουσία. Αλλά και κάνει και κάτι άλλο, το οποίο είναι σημαντικό. Στην ουσία εδώ έχουμε τη θεμελίωση της κοινότητας πάνω στον ιστερότοκο ιό. Όλοι οι μύθοι, η βιβλική, είναι ο Κάιν, ο Ιωσήφ, όλοι αυτοί, είναι η θεμελίωση του ιστερότοκου. Δηλαδή, τι είναι ο ιστερότοκος? Είναι το παιδί της μητέρας. Ο πρωτότοκος, δηλαδή το χριστιανικό σύμβολο, είναι το παιδί του πατέρα. Και όλη, θα λέει κανείς, η συγκρότηση της κοινότητας βασίζεται πάνω στην αυτοσυντήρηση της μητέρας. Αυτό είναι μια επέκταση προς τα μέσα. Γι' αυτό, ναι, στην ουσία το ρωτάει βέβαια, τον κατακρίνει ο Θεός, ο Γιαχφέ, ότι τι έκανες εκεί, σκότωσες τον πατέρα σου, αλλά βεβαίως απαγορεύει τη συνέχιση της βίας από τους υπόλοιπους, λέει όποιος προσπαθήσει να χτυπήσει τον Κάιν. Ο Κάιν του λέει, όπου πάμε θα με σκοτώσουν αυτή τη στιγμή.
Όχι, λέει, απαγορεύω εγώ. Ναι, δηλαδή είναι πιο βιώσιμος από τον άλλο. Είναι βιώσιμος γιατί εκπροσωπεί στην ουσία όλο το στοιχείο της αυτοσυντήρησης, το οποίο στείνεται, ναι, γύρω από τη μητέρα. Ναι, αλλά βάζουμε την ερμηνεία. Ναι, αλλά θέλω να πω... Ναι. Δεν το αμφισβητώ ότι από διαφορετικές θεωρήσεις, υποθέσεις, μπορούν να γίνουν διαφορετικές ερμηνείες. Όχι, εγώ θέλω να πω κάτι απτό. Αυτό είναι η δεύτερη ερμηνεία. Η πρώτη ερμηνεία είναι ότι η κοινότητα εδώ δεν υπάρχει, αυτό που λέει ο Ζιράρ, μία στην ουσία, πώς λένε, μίμηση Χριστού. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Η κοινότητα πλέον θεμελιώνεται πάνω σε ένα πρωταρχικό φόνο. Υπάρχει ένας αρχικός φόνος. Και ο ίδιος το λέει. Έτσι. Και ο ίδιος το λέει. Εγώ στο παράδειγμα αυτό κρατάω δύο πράγματα. Πρώτο, ότι ο πολιτισμός μας είναι καϊνικός. Αυτό λέει πριν απ' όλα ο μύθος, έτσι. Είναι καϊνικός. Δηλαδή θεμελιώθηκε στην αδελφοκτονία. Ένα και στο χέρι. Δεύτερο, ότι υπάρχει το παράδοξο, το οποίο είναι εμπειρικό παράδοξο, έτσι. Γιατί οι γεωργικοί πολιτισμοί επιμένουν στην ανθρωποθυσία. Πάρε τους Αστέκους, που είναι καθαρά γεωργικός πολιτισμός. Γιατί έχουν το ιερό. Γιατί έχουν το ζήτημα γιατί της βίας. Γιατί δεν μπορεί να γίνει το ιερό στους γεωργικούς πολιτισμούς τόσο καλό όσο γίνεται στους κτηνοτικούς. Γιατί υπάρχει άμεση επαφή με τη γη. Και η γη, όλο το ζήτημα, ας το πούμε έτσι, της βίας, της ιερής βίας, είναι ζήτημα ενός χθόνιου ανθρώπου. Περνώντας πλέον στο ζήτημα της ηθικής, γιατί κατά τη γνώμη μου ο Ζιράρ περνάει στο ζήτημα της ηθικής, δηλαδή περνώντας... Θα έλεγα ότι είναι καλό όμηρον εξ ομήρου σαφηνίζει. Α, να το πάμε από τον όμηρο. Όχι, Ζιράρ εξ Ζιράρ. Ναι, εκεί βλέπω μια αντίφαση, στην ουσία κέρια. Το είπαμε κιόλας από την αρχή, ότι ο ελληνικός πολιτισμός δεν έχει... Δεν το χρειάζεται, γιατί το έχει ο ίδιος. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια θεμελιώδης αντίφαση, μια και όμηρο, εξομήρο, σαφηνίζει, είναι ότι δεν υπάρχει μίμηση Χριστού εδώ. Ναι, η μίμηση Χριστού είναι το δέον. Δεν υπάρχει δηλαδή διαμεσολαβητής, ο οποίος να επιθυμεί ακριβώς την άρση της κυκλικής συνέχισης του εγκλήματος. Εγώ για να μπορέσω να τον αξιοποιήσω, επιτρέψτε μου που το λέω προσωπικά, για να μπορέσω να τον αξιοποιήσω, έπρεπε να περάσω από τον πρωτοβάθμιο στο δευτεροβάθμιο θυσιαστικό μηχανισμό, τον οποίο ο ίδιος δεν έχει μελετήσει. Διότι δεν ήταν σκοπός του να λύσει το πρόβλημα της κοινωνικής οντολογίας. Ο σκοπός του ήταν να φτιάξει μια διεπιστημονική θεωρία βάσει του θυματικού μηχανισμού, η οποία όπου και να κοιτάξει, όποια πέτρα και να ξυπώσει, θα την βρει από κάτω. Αυτό είναι ένα και στο χέρι, έτσι. Τώρα, το πώς αυτή εξειδικεύεται. Αυτός πού προσπάθησε να την εξειδικεύσει. Προσπάθησε να την εξειδικεύσει στην ανθρωπολογία. Δηλαδή στην εθνολογία πιο ουσιαστικά, έτσι. Προσπάθησε να την εξειδικεύσει στη λογοτεχνία και στην ψυχανάλυση. Όπου άλλαξε... Άλλη αντίφαση, δηλαδή και η λογοτεχνία... Άλλαξε το ειδηπόδιο. Αν πιάνει το μυθιστόρημα επίσης, δεν μπορεί να μην πιάσει την ατομική επιθυμία. Και εκεί την ατομική επιθυμία την ανάγει πάλι σε ένα ιδεατό μεσολαβητή, ο οποίος προκύπτει και πάλι επί τη βάση της τριγωνικότητας. Ναι. Και εκεί βλέπω μια αντίφαση, γιατί είναι αδύνατο να πιάσει το μυθιστόρημα χωρίς αυτήν καθ' αυτήν την ανατομία της ατομικής επιθυμίας. Και εκεί νομίζω όντως έχει ένα πρόβλημα και ειδικά με την παυλιανή επεξεργασία του ζητήματος αυτής καθ' αυτής της ατομικής επιθυμίας και της σχέσης της με τον νόμο. Για κάνω το πιο συγκεκριμένο αυτό, γιατί θέλει μια... Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, ο Ζιράρ πηγαίνει σε μια αρνητική έννοια της χριστολογικής επιθυμίας και μίμησης. Πηγαίνει στο ου φωνεύσεις. Ότι κατά βάση αντιλαμβάνεται δηλαδή τον Χριστό σαν μια μίμηση χωρίς ενσάρκωση, χωρίς σταύρωση. Από την πλευρά του ατόμου πλέον. Δηλαδή το άτομο δεν μπορεί στην ουσία να περάσει από την πραγματική μίμηση του Χριστού, που είναι στην ουσία μια απώλεια της εαυτότητας. Δηλαδή, ας μην το θέσουμε με το ζήτημα της βίας. Ωραία, δεν σταυρώνομαι. Δεν θα απολέσω κάτι εγώ για να μπορέσω να εισέλθω σε αυτή την χριστολογική επιθυμία. Αυτό δηλαδή καταργεί στην ουσία και το ζήτημα της τραγικής ελληνικής συνείδησης και ταυτότητας. Το οποίο, εντάξει, είναι αναμενόμενο, όπως λέτε κι εσείς. Και εγώ το επισημαίνω αυτό, έτσι με πολύ... και δεν άρεσε σε κάποιους αυτό. Ότι δηλαδή ο Χριστός ως σταυρωμένος έρχεται και σου λέει ότι εάν
Σε αυτόν τον Ουτιδανό και τα λοιπά, δεν κάνατε, δεν τον ταΐσατε, δεν τον ποτίσατε, δεν πήγατε φυλακή. Δεν, όταν ήταν άρρωστο, δεν τον επισκεφθήκατε. Σε μένα δεν το κάνατε αυτό. Mm. Και άλλοι είπαν, μα πώς και πότε σε είδαμε και δεν το κάναμε και τα λοιπά. Δηλαδή, σε μιμηθήκαμε. Mm. Σε μιμηθήκαμε, χωρίς να κάνουμε όμως αυτό που ήσουν εσύ. Λοιπόν, πράγματι, εκείνη σαν να αφαιρείται, ας πούμε, το μάθος να αποσπάται από το, από το πάθος, παράδειγμα τους χάρη, από το παθός. Έτσι. Οπότε εκεί... Αυτό κατάγεται από το γεγονός ότι... Οπότε εκεί έχουμε μια μορφή, θα λέει κανείς, αισθητικής αναγωγής της μνήμης, που είναι και αυτό ρωμαιοκαθολικό εν πολλής. Έτσι. Εντάσσεται μέσα στην νεωτερική επίλυση του επιθυμητικού τριγώνου. Mm. Δεν έχει εικόνα των δύο άλλων, οι οποίοι δημιουργούν ένα άλλο κόσμο, μια άλλη ατμόσφαιρα λύσης αυτού του προβλήματος. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα από έναν άνθρωπο δεν είναι δυνατόν να τα απαιτήσουμε. Οπότε, για να κλείσουμε και όλο αυτό το ζήτημα, πέστε μας πού η ελληνική κοινωνική οντολογία, η κοινωνική οντολογία της ελληνικής παράδοσης θα μπορούσε να υπερβεί αυτό το ζιραρδιανό, ας το πούμε έτσι, υπόδειγμα και πρότυπο. Θα αρχίσω από τον Εμπεδοκλή. Mm-hmm. Ο Εμπεδοκλής διατυπώνησε ένα πάρα πολύ απλό σχήμα, συμπυκνώνοντας απίστευτο νόημα την ανακύκλωση, τον αλγόριθμο του πολιτισμού. Mm-hmm. Τι λέει ουσιαστικά? Λέει ότι ο κόσμος απαρτίζεται από τέσσερα στοιχεία. Δεν έχει και τόση σημασία να δούμε ποια ακριβώς είναι αυτά τα στοιχεία. Θέλω να μας πει δηλαδή ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία συγκροτούν την ενότητα του κόσμου. Λοιπόν, και υπάρχουν και δύο καταστάσεις. Η φιλότητα και τον οίκος. Mm-hmm. Ο πόλεμος, η αντίθεση. Λοιπόν, όταν πλεονάζει η φιλότητα, τα στοιχεία έρχονται σε ενότητα μεταξύ τους και βαδίζουν προς την κατάσταση σφαίρος. Δηλαδή, εκεί την τελειότητα της ενότητας. Όταν πλεονάζει τον οίκος, η εχθρότητα, η αριστική αντιπαλότητα, να το πούμε έτσι, τότε αρχίζουν και αποσυντίθενται και καταλήγουν όλη αυτή η ωραία ο σφαίρος, που πριν ήταν σφαίρος, κομματιάζεται σιγά-σιγά, φτύρεται και καταλήγει στην κατάσταση δίνος. Δίνος θα πει δίνει στην πραγματικότητα, σε μία δίνει μέσα και εάν μέσα από αυτή τη δίνει ξαναπηδήσει ένας μικροπλεονασμός φιλότητας, ξαναρχίζει και έχουμε ένα νέο πολιτισμό. Δηλαδή έχουμε και ορισμό του μηδενός, έτσι, και ορισμό της ακμής και ορισμό της παρακμής. Εκπληκτική θεώρηση. Λοιπόν, προσθέτουμε τώρα τον Ηράκλητο. Ο Ηράκλητος τι λέει? Ότι πόλεμος πατήρ πάντων. Πού είναι ο πόλεμος? Στην κατάσταση δίνος. Ενδιαμέσως μεταξύ φιλότητας νίκους. Συσχετισμού φιλότητας και νίκους. Λοιπόν, και επιπλέον είναι ένα κυματάκι ο πολιτισμός στα πλαίσια του γενικού κοσμικού γίγνεσθε. Το οποίο κοσμικό γίγνεσθε δεν είναι κάτι το τυχαίο και αυτό κτλ. Έχει μια κυματικότητα, υπάγεται σε έναν αριθμό. Και ανάβει και σβήνει με μέτρο. Πύρινε, το οποίο ανάβει και σβήνει με μέτρο. Και ο κοινός λόγος που είναι αυτός που το διέπει. Ο κοινός λόγος τώρα είναι εριστικός ο κοινός λόγος. Και δεν καταργεί τα αντίθετα, απλά τα κρατάει σε ορισμένη σχέση. Η οποία σχέση πότε πάει καλά, πότε δεν πάει καλά. Λοιπόν, και θεμελιώνει το συλλογικό με την έννοια ότι επινοεί το προανθρώπινο υλικό που έχει, το διαιρεί σε θεούς και ανθρώπους και τους ανθρώπους τώρα τους διαιρεί σε κυρίους και δούλους. Δηλαδή μια σχέση καταναγκασμού και ελευθερίας. Αυτό θέλει να πει. Και πάνω εκεί στηρίζεται η συλλογικότητα. Εάν αυτές οι δύο θεμελιώδεις αντιθέσεις, σχέσεις, πιο σωστά, συμβεί να καταρρεύσουν, τότε πέφτουμε πάλι στην κατάσταση όπου ενεργοποιείται ο πατήρ πόλεμος, ως εμφύλιος προφανώς, έτσι, και αν καταφέρει να είναι όνιμος, θα φτιάξει μια άλλη μορφή ενότητας, πάλι στη βάση τέτοιων σχέσεων. Λοιπόν, και μέσα εκεί, με αυτή την ανακύκλωση αλλαγή και ούτω καθεξής, έχουμε
τον πρωταγόρα, ο οποίος πρωταγόρας, για να λύσει το πρόβλημα, βάζει μέσα στον ανθρώπινο ψυχισμό, έτσι, δύο φρένα. Το ένα φρένο είναι η ενδός και το άλλο είναι η δίκη. Η ενδός είναι εσωτερικό, λειτουργεί εσωτερικά, το άλλο φρένο λειτουργεί εξωτερικά. Η ενδός ήταν η παραμάνα της Αθηνάς. Παραμάνα θα πει της Θεάς της Σοφίας. Παραμάνα θα πει γαλουχούσε την Αθηνά όταν ήταν βρέφος. Mm-hmm. Η ενδός. Άρα έχει να κάνει με την ανατροφή του παιδιού. Δηλαδή στο παιδί, κατά την ανατροφή του, πρέπει να βάλεις μέσα την εδώ. Και ποιος μπορεί να τη βάλει μέσα την εδώ? Ο γονεύς, έτσι. Ο γονιός. Ο πατέρας, η μητέρα κτλ. Απ' έξω δε στο εξωτερικό φρένο της δίκης, η οποία και αυτή είναι θεότητα, η οποία θεότητα έχει ως αδερφές της ερηνίας. Λοιπόν, όταν παραβιαστεί αυτό το φρένο, καταφθάρουν οι ερηνίες και παίρνουν κεφάλαια. Mm-hmm. Λοιπόν, μέσα από εδώ, άμα τα βάλει κανείς και βάλει και τους άλλους μύθους και τις φιλοσοφικές επεξεργασίες που έχουν και ούτω καταξής, λύνει και τα προβλήματα της επιθυμίας και τα προβλήματα της προσκλητικής αντιπαλότητας και της αντιπαλότητας με τα πρόσωπα, τις σχέσεις μεταξύ τους, και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου πλέον το αυτεξούσιο άτομο και η συλλογικότητα που δημιουργείται στη βάση του ελληνικού ευζήν φτάνει στα όρια της, εξαντλεί δηλαδή το θυσιαστικό της κεφάλαιο και πλέον καταπίπτει. Καταπίπτει με τα αιτήματα όμως ανοιχτά. Δηλαδή, μπορεί να γίνει η κοινωνία στη βάση της φιλίας. Η γάρ κοινωνία φιλικών, είπε ο Αριστοτέλης. Μπορεί χωρίς βία να συσταθεί κοινότητα. Μπορεί χωρίς κράτος. Μπορεί. Αυτά τα ερωτήματα τέθηκαν στον πολιτισμικό περίγυρο της Μεσογείου και μια εβραϊκή αίρεση έδωσε κάποια απάντηση. Αυτή η απάντηση εσαρκώθηκε σε κοινότητα που σε αυτά τα ερωτήματα έδινε έμπρακτη απάντηση, την είδε ο εν κρίση ελληνισμός και την προσέλαβε ως δική του και η κοινότητα των πιστών της συγκεκριμένης θρησκείας ενδημοποιήθηκε, όπως λέει πολύ ωραία ο Ζαμπέλιος. Δηλαδή μπήκε στο κέντρο του Δήμου, η οποία ήταν και λειτουργήσε θεραπευτικά. Η ενέργειά της εξηγίανε το Δήμο και του έδωσε τη δυνατότητα μιας υπερχιλιετούς διαδρομής περαιτέρω. Μέχρι που όλα τα, ξέρεις, όλα τα αντιβιωτικά, όλα τα φάρμακα έχουν ημερομηνία λήξης. Κάποια στιγμή εξουδετερώνονται. Αυτή η εξουδετερώση έγινε και στον Βυζαντινό πολιτισμό. Και κατέρευσε. Είχε βέβαια προβληθεί το Ισλάμ και δεν καταργήθηκε και δεν έσβησε τελείως το άτομο κεντρικό παράδειγμα. Μπήκε σαν πυρήμαχο υλικό από κάτω ο κολλεκτιβισμός του Ισλάμ, ο οποίος δεν παθαίνει τίποτε αν έχει άτομα μέσα του, δεν φθήρεται, δεν καίγεται και το κράτησε. Η παράδοση, η προσωποκεντρική παράδοση δηλαδή, διατηρήθηκε. Διατηρήθηκε και εδώ, διατηρήθηκε όμως και στη Ρωσία, όπου η κυριαρχία των Τατάρων, ενώ κατέστρεψε τα πάντα, δεν μπόρεσε να θίξει το αυτό το στοιχείο και ούτε είχε λόγο να το θίξει άλλωστε. Λοιπόν, και η παράδοση αυτή εξακολουθεί και υπάρχει και μιλούμε για αυτήν σήμερα. Αλλού δεν θα μιλούσαμε καν. Δηλαδή και το λίμα ελληνισμού που διασώθηκε χάρη σε αυτή την παράδοση. Και μετά πήραν τα μυαλά μας αέρα και θέλαμε να ξαναγίνουμε αρχαίοι Έλληνες. Ξαναγίναμε λοιπόν αρχαίοι Έλληνες, υλοποιώντας το παράδειγμα του Κοραή και να που έχουμε φτάσει. Έχουμε γίνει δούλοι πλέον και σωματικά και ψυχικά και από κάθε άποψη. Κύριε Ζιάγκα, ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε και το αντίφωνο, έτσι, για την φιλοξενία του. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.